Νομίζαμε ότι το γραφείο είναι κάτω. Όχι, άλλο είπαμε. Δεν θα πούνε όλοι. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι πάνω να φύγει. Ναι, για να φύγει. Ποιος θα πούνε. Άλλο θα πούνε. Ναι. Εννοούμε ότι είμαστε μία ομάδα που κινούμαστε όλοι μαζί. Και πρέπει να ακούει άλλο. Λοιπόν, εμείς εδώ οι δύο είμαστε οι... Ό,τι χρειάζεστε, κάντε μια αίτηση. Λοιπόν, εμείς θα καταθέσουμε στο πρωτόκολλο μια επιστολή διαμαρτυρίας της κυρίας Μάσπερη με όλο το ποσό που της οφείλει ο Δήμος και θα ήθελαμε την απάντησή σας. Είναι επιστολή από διαμαρτυρίας, διότι σε επιστολές διαμαρτυρίας, αν θέλουμε να απαντούμε, αν θέλουμε δεν απαντούμε. Βεβαίως, και γενικώς αν θέλετε, αλλά πρέπει να θα κάνουμε με αυτό. Η αίτηση είναι δεσμευτική, κάντε μια αίτηση και ζητήστε τα στοιχεία που χρειάζεστε για να βοηθήσετε την κυρία Μάσπερη. Είστε δικηγόρος, γνωρίζετε. Βεβαίως και γνωρίζετε. Κάντε λοιπόν μια αίτηση, ζητήστε ποια στοιχεία θέλετε και εμείς θα σας απαντήσουμε άμεσα για τα στοιχεία αυτά. Εσείς λοιπόν μας λέτε ότι έχει ασκηθεί έφεση. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή Εντάξτε, αυτά κύριε, τα οποία γνωρίζω. Κύριε Δημαρχέ, είναι προσωρινώς εκτελεστή όλη η απόφαση. Οπότε και έφεση που έχετε ασκήσει πρέπει να τα καταβάλλετε. Επειδή μιλάτε ως δικηγόρος. Βεβαίως, τι να μιλήσω, τις ιδιότητες μου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάντε λοιπόν νόμιμα αυτά τα οποία προβλέπετε και ελάτε να πάρετε τα έντονα που χρειάζεται. Ωραία, όμως εγώ εδώ ρωτάω, προσωρινά εκτελεστή. Έχετε νομικό σύστημα να συνεννοήσω, κύριε Δημαρχέ. Ωραία, μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Εδώ που είναι απέναντι. Εδώ η οποία θα σας ενημερώσει. Επομένως, απλώς αλλάζουμε γραφεία. Με εσάς δεν έχουμε καλή άλλη να πούμε. Έτσι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ωραία, μπορεί κάποιοι από τους φίλους να είναι μεσίσω στο θάλαμο και να μην είναι. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι θα τα πούμε. Εν πάση περιπτώσει, οπότε να πάμε στο γραφείο της κυρίας Οικονόμου. Η κυρία Οικονόμου θα συνοηθεί μαζί σας. Η υπόλοιπη θα ζητήσω παρακαλώ να κατέβετε. Η κυρία μας πρέπει να συζητήσετε να συζητήσετε. Μας κάνει χάρη θα λίγο και η κυρία που είναι λογιστήρια, που είναι ο επαγγελματός της. Ο κ. Παυλάκος είναι συντονιστή μας, δεν θα σας οφείλουμε. Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Οι λογιστές και οι συντονιστές δεν έχουν να κάνουν κάτι. Είναι και θέμα δικής μας λογιστίας. Απλά για τη γνώση, γιατί δεν κατασκευαστικά. Εντάξει, θα σας ενημερώσω η κυρία. Κυρία Οικονόμου, αλλάζουμε γραφείο λίγο. Υπάρχει αυτή η καταρχή. Με βάση αυτό το ιστορικό μας είπε ο Δήμαρχος ότι εσείς είστε οι αρμόδιοι, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια απόφαση για 35.000 ευρώ όλοι προσωρινώς εκτελεστής, η οποία έχει επιδοθεί στο Δήμο σας προεπταμείνου. Ναι, και δεν έχει γίνει τίποτα. Μην είστε σίγουροι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει κάτι, αλλά δεν έχει πάρει την ετοιμασία. Τι αποπληρωμή, αν δεν έχει γίνει. Όχι, είστε σίγουροι από ενέργειες. Έφεση, ναι, αλλά παρά τα αστέρα, και αυτό μιλάω με την νομική σύμβουλό σα. Ναι. Οι ενέργειες έχουν γίνει να πληρωθούν όλα τα αξιπρόθεσμα μέσω των θεμάτων τα οποία περιμένουμε να έρθουν το Υπουργείο. Ήταν να πληρωθούν μέχρι τα 2.12. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο ΛΑΙΦΟ, στο βήμα της Κυριακής του Ιουλίου 2013, ότι ο Δήμος έχει πάρει 972.000 ευρώ για να πληρώσει τα αξιπρόθεσμα. Και μάλιστα είναι για τελευταίο σε απορροφητικότητα, μας λέει το δημοσίευμα αυτό. Εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει το δημοσίευμα, γιατί έτσι βόλευε το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο Δήμος έχει απορροφήσει. Μην πάει σε εφημερίδες, αυτό σα λέω. Εφημερίδες, σα λέω, μην πιστεύετε σε εφημερίδες. Να πιστέψω εσά, τι θα πούμε. Θα σα πω. Γιατί δεν έχει πάρει τα χρήματα. Γιατί ακόμα δεν έχουμε πάρει την τελευταία δόση των ληξιπροθέσμων, ίσως. Ναι, αλλά όμως δεν είναι όμως προηγούμενο για να πληρωθούν. Γιατί δεν ήταν έτοιμα τα έγγραφά σου, Ελένη. Τα έγγραφά μου είναι όλα έτοιμα από τις ημερομηνίες που έχουν κοπεί. Κύριε Δήμαρχε, 35.000 ευρώ όμως να κοιτάξει. Όλα έτοιμα. Κύριε Δήμαρχε, να δώσω και εγώ μαζί σου που δεν έχω πάρει μα για να δώσω το πρώτο. Και εγώ σε καθοδήγησα με αυτό το τρόπο να πάρει. Σε αυτό μιλήσω, θα τη καθοδηγήσει. Για να πάρει με το μαζί σου. Όχι, δεν ξέρω. Να μην είστε μαζί μου. Να
Διότι το Υπουργείο δεν τα έστειλε, δεν μπορώ να σου πει ακριβώς. Τι ενέργειες δεν ξέρω γι' αυτό. Θα σας ενημερώσω πλήρως. Αλλά πρέπει να παραδεχθείς ότι εγώ σου έδειξα το τρόπο. Το καταλαβαίνω, είναι καταλαβαίνω ότι έδειξα πίσω. Ότι για τόσα χρόνια τα χρέωσες. Καμία σχέση, τα λόγια μου ήταν επομένα όταν δεν μιλήσαμε εμείς. Ό,τι συζήτηση έχουμε κάνει πριν από δύο χρόνια, ό,τι συζήτηση έχουμε κάνει, δεν έχετε μιλήσει πριν για αυτό το ετοιμολογείο. Και αυτά εδώ είναι διαφορετικά. Δεν έχει απόφαση. Η απόφαση έχει απόφαση. Δεν έχει 7 μήνες. Η απόφαση έχει 7 μήνες. Ξέρω τι σημαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου 7 μήνες να μην έχει εισπράξει. Πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι 7 μήνες. Ναι, εγώ μιλάω για τον νόμο που έχουν καταθέσει. Να πω ότι θα τα δέχομαι μια απόδειξη. Εντάξει. Και θα το βάλω σε κάτι. Απλώς και εγώ θα το βάλω. Ναι. Αμέσως το βάλω. Αμέσως το βάλω. Την Παρασκευή έχω στο βίντεο. Σα έχω πει προσωπικά. Την Παρασκευή έχω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα το δούμε την Παρασκευή. Από το θέμα θα ασχοληθώ και θα έχω και απάντηση. Σε κάθε περίπτωση για όλους τους επαγγελματίες, για να μην σας αποκλείσουμε κάθε μέρα. Για κάθε επαγγελματία που υπάρχει ανάλογο πρόγραμμα, έχετε εικόνα εσείς. Όχι, είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχω εικόνα. Όμως θα σα πω το εξής. Εκκρεμότητες οικονομικές, από όσο γνωρίζω σαν δημοσιογράφος. Εσείς είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ξέρετε για ποιο λόγο. Οφειλές έναντι προμηθευτών και τρίτων αποπληρώνονται εντός δημήνου. Όσοι από παλιές οφείλες, ακόμη και το 9 και το 10, έχουν επίσταλψη πρόθεσμα και πληρώνονται πνευματικά χρονολογικά. Δεν μου απαντάτε όμως πάλι στο ερώτημα. Μου λέτε τον τύπο, δεν μου λέτε την ουσία. Δηλαδή, δεν μου δώσετε ένα όνομα να σας πω την ουσία. Τι να σας πω. Δηλαδή, εσείς από του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα στα δημοτικά πράγματα, δεν ξέρετε αν ο Δήμος χρωστάει 10 εκατομμύρια σε 10 επαγγελματίες ή σε 20. Όχι, δεν ξέρω τον αριθμό. Ανάλογες λέω περιπτώσεις, δεν σας λέω ξέρω εγώ οτιδήποτε. Οι παλιές οφείλες, σας λέω, οι παλιές οφείλες έχουν κύριο Καπλάνο, είναι ένας από τους τελευταίους οφείλες. Οι σημερινές οφείλες, αν είναι ένας από τους τελευταίους οφείλες, είμαστε ομάδα αλληλεγγύης που δεν υπάρχει οφείλη από προμηθευτές και τέτοιες. Ό,τι παρελθόντα είχαν, υπήρχε σαν συμπέρασμα. Ακριβώς. Θα σας ραντεβού, σας δέχτηκα από Ευγένεια και δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Κύριε Δήμα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι σας ξαναλέω. Είναι μια δημόσια υπηρεσία. Όχι, όχι, δημόσια. Δεν καταλαβαίνετε. Εμείς δεν είμαστε υπηρεσία, κύριε Δημαρχέ. Εμείς είμαστε πολύ δεν είμαστε υπηρεσία. Αυτό που εννοεί ο Δήμαρχος είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να σας πει σε μας έκανε χάρη, δηλαδή. Α, δεν θα μας χάρη, μας έκανε χάρη ο κύριος Δήμαρχος. Δεν νομίζω. Είμαστε πολίτες, αυτό δεν είναι το σπίτι μας. Δεν νομίζω. Για πληροφόρηση, παρακαλώ. Έτσι να δούμε τι ακριβώς θα θέλει να μπορέσει να κάνει. Υποχρέωση προς τους άλλους μας να μην δημιουργήσει θέμα. Έχεις υποχρέωση να μην δημιουργήσει θέμα. Ορίστε. Εγώ μπορώ να είμαι. Γιατί δεν ξέρω τα. Εσείς οι τρεις μήνες, δεν θα το δούμε. Α, εντάξει, πάμε.